Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εγώ θα το κάνω όπως το θέλω. Δηλαδή. Θα καλωσορίσω. Εδώ είναι δυνατόν να έχουμε την Τζαβέλενα της Κρήτης. Να έχουμε στο στούντιο και εμείς να γυρίζουμε γύρω-γύρω να βλέπουμε καιρούς. Δεν γίνεται. Ποιος μίλησε για καιρό. Εγώ θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Και πάω κατευθείαν στη δασκάλα. Κυρία Καλουδιώτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και τους δύο και στους τηλεθεατές. Δεν λέω δασκάλα γιατί έτσι κι αλλιώς υπήρξα μαθήτρια. Ωραία, οπότε εξ αυτού. Βεβαίως. Το Τζαβέλινα της Κρήτης πώς σας ακούγεται? Δεν ξέρω. Είναι κάτι όμως που δεν με ξενίζει γιατί ήταν ένα παρατσούκλι το οποίο μου το είχαν απονείμει και στη σχολή στο ΤΕΦΑ. Άσχετοι άνθρωποι με τους σημερινούς. Το ίδιο ακριβώς και γελούσα. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Αμπάσχε. Προφητικό ήταν τότε λοιπόν. Ίσως, δεν ξέρω. Καλά, βέβαια σας ταιριάζει αυτό. Και το Τζαβέλενα και το Μπουμπουλίνα. Ταιριάζει, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Άστραψα και βρόντιξα δηλαδή. Άστραψατε και βρόντιξατε. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία σας, τοποθέτηση σας έκανε πραγματικά φοβερή αίσθηση στους συνέδρους. Τον πίσω, της γαλαρίας, εκεί που ήσασταν κι εσείς. Γιατί μπροστινή γραμμή γενικώς νομίζω δεν συγκινήθηκε πολύ. Γενικώς εγώ κάθομαι στη γαλαρία από παιδί και στο σχολείο δεν ήμουν ποτέ της πρώτης του πρώτου θρανίου. Μέσα στη μέση και πίσω. Τώρα. Τους περάσατε και λίγο πριν ο Κορδέλλας που καθόντουσαν στην πρώτη γραμμή. Για να τα λέμε όλα, κυρία Καλουδιώτη. Θα ήθελα πολύ να μην συμβεί αυτό. Απλώς πιστεύω ότι επειδή ήταν η πρώτη ομιλία που άνοιξε το χορό, πήραν πάρα πολύ σύνεδροι αέρα από τη δική μου ομιλία και μίλησαν. Τα 2/3 των ομιλητών ήταν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, από αυτό το συνέδριο τελικά, κυρία Καλουδιώτη, εσείς ήσασταν εκεί σε όλες τις... Από το πρωί στο βράδυ, ναι. Ωραία. Το παρακολουθήσατε λεπτό προς λεπτό, έχετε όλες τις πληροφορίες γύρω-γύρω και την εικόνα και την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Από αυτό το συνέδριο τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει νικητής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει νικητής για 2, 3, 4 πραγματάκια που μπορώ να τα απαριθμίσω όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου. Θα μπορεί και κάποιος άλλος να πει και άλλα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κέρδισε η βάση, μίλησε η βάση. Ξεκινάει από μία άποψη που είχε ο πρόεδρος των τελευταίων ημερών να υπάρξει μία μέρα ακόμα ομιλίας στα μέλη του, τα απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα γινόταν Παρασκευή, απόγευμα μίλαγε ο πρόεδρος, Σάββατο η σύνεδρη, Κυριακή πάλι γινόταν το κλείσιμο και οι ομιλίες. Άρα μία μέρα για τους συνέδρους. Τώρα όμως μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος, Παρασκευή, Σάββατο, εμείς 2 μέρες και λίγο την Κυριακή. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση, να δοθεί πολύ ο λόγος στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και προλάβαμε και μιλήσαμε, γιατί δεν κληρωνόμασταν ποτέ. Εγώ δεν είχα κληρωθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι το καλύτερο από τα 4 που έχω πάει. Το δεύτερο είναι ότι εκτός του ότι μίλησε η βάση, επέβαλε η βάση. Είναι ειδοποιώς διαφορά από το να πας σε ένα συνέδριο, να μιλάς και στο τέλος, ας πούμε, μια ομάδα, μια κάστα ή πολιτική γραμματεία ή δεν ξέρω τι, να σου λένε ναι και να πάμε παρακάτω. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό που επέβαλε η βάση ήταν να μην πάμε σε εκλογές ξανά Προέδρου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έλεγα και κάπου αλλού που με ρωτήσαν ότι δεν γινόταν να γίνουν ούτε εκλογές στις 10 που έλεγε ο Κασελάκης, γιατί διαφωνούσε η άλλη πλευρά, η συντρόφισσα η Όλγα, αλλά ούτε και στις 30 που έλεγε η συντρόφισσα η Όλγα, γιατί ήταν δίπλα οι ευρωεκλογές. Οπότε ήταν μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Ο κόσμος το είδε αυτό. Ο κόσμος του συνεδρίου. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ το είδε αυτό. Συν το γεγονός ότι ερχόταν συνεχώς μηνύματα στα κινητά μας, μα πού πάτε, τι κάνετε, θα μας χάσετε και εμάς, πάλι καυγαδίζετε, πάλι το ένα πάνω τ' άλλο. Τι έγινε λοιπόν, η βάση περισυνέλεξε πάρα πολλές υπογραφές, να μην γίνουν εκλογές, πρόεδρο έχουμε και πάμε παρακάτω, πάμε για τις ευρωεκλογές και για τις επόμενες εκλογές, θέλουμε θέσεις. Το τρίτο λοιπόν πράγμα το οποίο έγινε και είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, είναι ότι βγήκανε θέσεις τις οποίες δεν τις προέβαλε κανείς με ένα λευκό και ένα κατά. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όλος ο καυγάς ήταν για το πάπλωμα. Για το ονόρε. Πράγμα που δεν μας εκφράζει. Εμείς θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο μεγάλος ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να απευθυνθούμε στον πολίτη που είναι αμφιταλαντευόμενος αυτή τη στιγμή, να του αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε θέσεις και είμαστε εδώ.
Αυτές τις θέσεις λοιπόν καλούμαστε να βγάλουμε προς τα έξω. Εγώ αυτό έκανα και προσυνεδριακά. Σε όσες οργανώσεις μελών πήγα από εδώ μέχρι τα Χανιά, προέβαλα αυτές τις θέσεις, θέσεις που προέβαλε και ο πρόεδρός μας τη βραδιά που μίλησε. Λοιπόν, γι' αυτό και τα έβαλα με τις πρώτες σειρές. Κυρία Καλουδιώτη, για να έχει και ο κόσμος μία γεύση από τη δική σας τοποθέτηση, αν έχουμε έτσι ένα σχετικό απόσπασμα να το δείξουμε για να επιστρέψουμε στην πολιτική κουβέντα, γιατί έχει την αξία του. Δεν ξέρω αν το έχουμε. Τη φλέβα μου ακόμα. Ορίστε. Ας ερχόταν εδώ ο Αλέξης να τα πει εδώ μέσα. Μπορεί να έχει δίκιο. Εδώ μέσα, σύντροφε. Ήμουν από τους 30 που υπέγραψαν για τον Στέφανο Κασελάκη. Γιατί με ξένησε το γεγονός ότι ένας έπρεπε να πάρει 30 υπογραφές, ενώ οι άλλοι θα μπορούσαν να διαθέσουν τον εαυτό τους και να είναι υποψήφιοι. Δεν το σήκωσα ποτέ στη συνείδησή μου αυτό το πράγμα. Σήμερα λοιπόν και μετά από αυτά που είδα, τις πρώτες καρέκλες να μην χειροκροτούν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι 130 φορές περισσότερο με τον πρόεδρο. Πείτε μου, βρε σύντροφοι, της πρώτης και της δεύτερης... Δείγμα, κυρία Καλουδιώτη, και γι' αυτό σας είπαμε και πριν ότι τους περάσετε λίγο πριν ο Κορδέλλας στις πρώτες καρέκλες. Σύντροφοι της πρώτης και της δεύτερης και της 15ης σειράς, σας μιλάνε σήμερα. Όλοι. Α, εντάξει. Όλοι, γιατί εγώ με την πορεία μου έχω αποδείξει ότι μπορεί να διαφωνώ, αλλά διαφωνώ εκεί που πρέπει, μέσα στα όργανα, μέσα στο συνέδριο, και δεν περιδιαβαίνω τα κανάλια και να διατυμπανίζω την προσωπική μου άποψη κάθε φορά. Αυτό που είπα για τον Αλέξη τον Τσίπρα ίσως φανεί λίγο περίεργο, ίσως και στα αυτιά του Αλέξη του Τσίπρα να φανεί λίγο περίεργο, αλλά έχω δώσει τη δική μου ερμηνεία. Έκανε μία, για μένα, φάουλ κίνηση λίγο πριν το συνέδριο, να πει την άποψή του. Εγώ ήθελα να έρθει να μας την πει εκεί και να τον ρωτήσουμε. Το face to face, το πρόσωπο με πρόσωπο, για να μας καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, έχει άλλη αξία. Γιατί τώρα τι έγινε? Άλλοι τον ερμηνεύουν και λένε ότι οι δικοί του λένε ότι ήθελε να φάει τον Κασελάκη. Εγώ τον ερμηνεύω εκ του αποτελέσματος ότι ήθελε να ενισχύσει τον Κασελάκη. Του είπε, πήγαινε στη βάση. Αυτό που έκανε και ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάμε, το 15 μετά το μνημόνιο. Κατέφυγε στη βάση και επανεξελέγει πρωθυπουργός. Το ίδιο έκανε και ο Κασελάκης. Μισό λεπτάκι τώρα. Θα μου πεις. Προσέφυγε στη βάση και η βάση αυτή τη στιγμή εκπροσωπούταν μες στο συνέδριο. Πολύ καλά. Και βγήκε ενισχυμένος. Δεν ξέρω με τι ήθελε να πω, γι' αυτό είπα ότι ήταν αμφίσιμο αυτό που ήθελε να πει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας είναι κατά πώς ερμηνεύει το αποτέλεσμα. Ναι, σωστά. Αλλά ένας παρατηρητής απ' έξω θα πει ότι όταν ο πρώην πρόεδρος εισηγείται, προτείνει ξανά ισοκομματικές εκλογές για να. Δεν είπε αυτό. Για να προσφυγή στα μέλη, ούτε κάλπη είπε. Αν διαβάσετε πολύ προσεκτικά την πρόσφατα, γιατί διάβαζα και λίγο πριν έρθω. Προσφυγή σε αυτούς που σε εξέλεξαν. Προσφυγή στα μέλη και όχι στην πολιτική γραμματεία. Ωραία. Προσφυγή λοιπόν στα μέλη. Ο σκοπός της προσφυγής τι είναι? Επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης. Επαναβεβαιώθηκε. Μπράβο. Αυτό από μόνο του δεν σηματοδοτεί μια αμφισβήτηση του πρώην Προέδρου στον νυν Πρόεδρο? Όχι απαραίτητα. Γιατί μπορεί, είναι πολύ μικρό το διάστημα. Μπορεί και ενίσχυση του Προέδρου, να πω εγώ. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα ξέρει ότι όποτε και να γίνονταν εκλογές, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, άρα μπορεί να σημαίνει ενίσχυση του Κασελάκη. Εγώ τώρα καταλαβαίνω. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Εδώ καταλαβαίνω ότι είναι σαν τις φοιτητικές εκλογές. Όπως το λες. Όλες οι παρατάξεις έχουν. Όπως το λες. Αλλά επειδή δεν θέλω να μπω και να ερμηνεύσω τον Αλέξη τον Τσίπρα, επειδή τον σέβομαι απεριόριστα ως τον πρωθυπουργό που έβγαλε την Ελλάδα από το μνημόνιο και ως έντιμο άνθρωπο και ως πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάδας, θα ήθελα να έρθει να μας τα πει ο ίδιος. Ωραία, σωστά, κυρία Καλουδιώτη. Είναι αμφίσιμη η ερμηνεία. Το γεγονός όμως, γιατί το είπε και ο κύριος Κασελάκης, ότι υπήρξε απόλυτος ευνηδιασμός, ότι ενημερώθηκε ο διευθυντής του γραφείου του, από τον διευθυντή του γραφείου του κύριου Τσίπρα, ένα λεπτό πριν γίνει η επίμαχη σχετική ανάρτηση, αυτό νομίζω ότι είναι φάουλ, έτσι. Δηλαδή, πολιτικά είναι φάουλ. Δεν μπορεί να. Ναι. Το είπα στο συνέδριο. Εγώ, προσέξτε, δεν πιστεύω στα ιερά τοτέμ. Ποτέ. Ως δασκάλα έχω μάθει ότι όλα μπορούν να μπουν στην κρίση. Εδώ μπαίνουμε εμείς στην κρίση των μαθητών μας καθημερινά και οι μαθητές μας κρίνουν και λέει έτσι το κάνεις κυρία, αλλιώς έπρεπε να το κάνεις και έτσι πρέπει. Έτσι είναι. Φανταστείτε τώρα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολιτικοποιημένα άτομα, αλλά με ιστορία βαθιά από πριν. Εγώ είμαι από το 80 οργανωμένη. Uh-huh.
και άλλα, μη σου πω από την ώρα που γεννήθηκα, αλλά τέλος πάντων, γιατί υπάρχει... Από τα γενοφάσκια. Ακριβώς, υπάρχει ας πούμε ένα DNA πίσω. Αυτά τα άτομα δεν μπορείς να τους λες αυτό είναι και τέλος. Στην αριστερά έχουμε μάθει να διαβάζουμε, να μελετάμε κυρίως και να αντιμαχόμαστε το οτιδήποτε έρχεται de facto. De facto. Ναι, δεν το ανεχόμαστε αυτό εύκολα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ΕΔΕ, που είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό κόμμα και στο οποίο επιτρέπονται μέχρι και τώρα οι διαμάχες, μέχρι τώρα επιτρεπόταν και οι τάσεις. Εμείς είπαμε, ας πούμε, ότι δεν επιτρέπονται πια οι τάσεις, είμαστε ένα κόμμα. Επιτρεπόταν, ήταν πολυτασικό, γι' αυτό λέγαμε συνασπισμός. 40 ήταν κομμάτων, 12 κομμάτια. Τώρα. Πόσα κομμάτια 12 είσαστε. Κόμματα βασικά, πόσα, ας τις συνιστώσεις, πόσες συνιστώσεις. 12 κόμματα, γιατί και μέσα κάθε κόμμα υπήρχαν και συνιστοσούλες. Βέβαια. Ναι, τώρα όμως πρέπει να πάψει η πολυφωνία. Άρα... Ο κόσμος πρέπει, κατά την άποψή μου, να τον συνεπάρει το πρόγραμμα του συνεδρίου, το προκυβερνητικό πρόγραμμα, και να βγούμε έξω και να του πούμε αυτό έχουμε απέναντι στη λέλαπα που υφίστασε. Αυτό και αυτό. Τώρα όμως. Εγώ από βήματος του συνεδρίου σας άκουσα να λέτε ότι ούτε καν τα πρωτοκλαστά τα στελέχη δεν πήγαν στα Χανιά, όχι, για όχι, παράδειγμα. Όχι. Δεν έγινε αυτό. Να σας πω τώρα τι έγινε. Ναι, δεν πήγαν στα Χανιά. Αλήθειες τα λέμε. Εκείνο το βράδυ, από ό,τι μου είπαν, καλά, πέρα από τον Πολάκη που ήταν στη Βουλή, η συντρόφισσα είχε πρόβλημα υγείας ο άντρας της και δεν μπορούσε, η συγκεκριμένη που είχε βγει από την Κεντρική Επιτροπή, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Αλλά εγώ θεωρούσα κάποιος άλλος από την Αθήνα θα πήγε, γιατί τον εαυτό μου δεν τον θεωρώ πρωτοκλασσάτος τέλεχος. Παρόλα τούτα, μου είπαν θα πας στα Χανιά και πήγα. Έτσι είμαι. Άνθρωπος του αγώνα. Ζώνουμε. Γι' αυτό και ίσως το τζαβέλαινα. Τάρματα και πάω όπου μου πούνε. Και η Όλγα Γεροβασίλη τι είναι σήμερα, μετά από όλα αυτά. Η Όλγα είναι μία συντρόφισσα η οποία έχει καταθέσει ψυχή, άποψη, πρόγραμμα. Πρωτοκλασσάτος τέλεχος. Ναι. Δεν είναι η Μαρία Καλουδιώτη. Ναι, έχει αρχηγικές βλέψεις η Όλγα Γεροβασίλη, κυρία Καλουδιώτη. Από ό,τι φάνηκε. Ή εργαλειοποιήθηκε σε μία κατάσταση. Και αυτό μπορώ να το σκεφτώ. Μπορεί και η παρέα. Δεν είχαμε δει να έχετε δώσει. Όχι, δεν δείγματα. Είχε δώσει καθόλου τέτοια δείγματα. Γι' αυτό μας παρεξένεψε όλες. Μπορεί και να χρησιμοποιήθηκε, δεν ξέρω. Και τώρα αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό που λέτε, το ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε. Από κάποιους, αντέδρασε σε κάτι. Πρέπει να ρωτήσουμε την Όλγα. Και το σημαντικό είναι πώς νιώθει σήμερα, όταν όλη η Ελλάδα έχει δει αυτό το brand affair, ας πούμε, που είχαν οι δυο τους. Και όλη αυτή την ιστορία. Ακόμα στα και αν μέλη δεν άρεσε αυτό, ούτε μέσα στο, μέσα στο ακόμα συνέδριο. Ακόμα και αν χρησιμοποιήθηκε, μας κυρία Καλουδιώτη. Ναι, γιατί ανέβασε την ακροματικότητα. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, αν το δείτε έτσι και πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έπαιξε ένα παιχνίδι για να ανεβεί στα ΜΜΕ, αυτό όμως είναι κοντοπρόθεσμο, είναι κοντόφθαλμο. Στα ΜΜΕ και όπως παίζεται στα κεντρικά κανάλια στην Αθήνα και γίνεται μία μάχη προσώπων, όχι έτσι, όχι αλλιώς, στριμώχνουν 5 δημοσιογράφοι έναν άνθρωπο και τον κολλάνε στον τοίχο για να του πούνε 1000 πράγματα, δεν είναι όμορφο. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Τι θα του πεις για την ακρίβεια, τι θα του πεις για τον αθλητισμό. Πρέπει να του πούμε αυτά που ακούστηκαν στα τραπέζια, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Έγιναν τραπέζια για κάθε θέμα. Θεματική για κάθε ζήτημα. Όλα επισκιάστηκαν όμως. Όλα. Όλο αυτό. Όλα και δεν είναι ωραίο. Εμείς αυτό φωνάζαμε με τις υπογραφές μας. Και το πολύ έξυπνα, πολύ όμορφα το πήρε. Καταρχάς το έβαλε ο Όθωνας ο Ηλιόπουλος. Εγώ το έβαλα με έναν τρόπο ότι τι θα βγάζουμε πρόεδρο και θα του κόβεται μετά τα ποδάρια. Άλλος το έβαλε διαφορετικά και το πήρε ο Φάμελος με τον παπά και τον Τζίπρα μια χαρά και είπαν για κάνουμε πρώτες να μην γίνουν και να το προσπεράσουμε. Τώρα μας δίνετε πάσα, γιατί είδαμε... Πάντα έτσι κάνω. Βεβαίως, σωστό. Από το βόλεϊ έρχομαι. Γιατί είναι από το βόλεϊ. Σωστό. Λοιπόν, γιατί είδαμε και μετά το συνέδριο, από την επόμενη κιόλας μέρα, πολλά δημοσιεύματα, πολλές αναλύσεις. Ότι τώρα έχουμε ένα μπόλο τεσσάρων πολύ ισχυρό ενδιάμεσο πόλου στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει, παιδιά. Δεν καταλάβατε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε για ποια ονόματα λέτε. Τέρμα. Τέρμα. Και τα μαγαζάκια τέρμα. Δεν νομίζω βέβαια, γιατί δεν προέρχονται και από τους ίδιους χώρους από ό,τι ξέρω. Αλλά ότι έξυπνα πήραν τις υπογραφές των μελών και είπαν πρέπει να γίνει αυτή η πρόταση, καλά το κάνανε. Δεν ήταν άσχημο. Δηλαδή αυτά τα τέσσερα πρόσωπα εσείς, δηλαδή μιλάμε τώρα για το Σοκαθάρα. Θα μπορούσε να είναι ενδυνάμει ένας υποψήφιος. Τον Γιώργο Τσίπρα, τον... Το Φάμελο καταρχάς του. Είχε γίνει και πρόταση σε μια κεντρική επιτροπή να ηγηθεί και είχε αρνηθεί ο Σοκράτης. Είχε αρνηθεί τότε. Πάντως στην κοινοβουλευτική ομάδα την πάει μια χαρά. Τέλεια. Τέλεια. Κάνω δήλωση. Τέλεια. Εξαιρετικός. Λοιπόν, τώρα το κλείσιμο του συνεδρίου, κανείς νομίζω δεν αντιλέγει σε αυτόν.
Και αυτό το συναισθηματικό ξέσπασμα που είδαμε και έτσι όρθιο όλο το Τάικ Βοντό. Το κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη, του έδωσε πολύ τεράστιο ψυχολογικό. Πώς το λένε. Αβαντάζ. Αβαντάζ, ναι. Mm-hmm. Χρόνο του έδωσε. Ή στις ευρωεκλογές θα ξανανοίξει το κουτί. Εδώ είναι η βάση πάλι. Θα το ανοίξει ποιο. Όταν ένας άνθρωπος παραλαμβάνει ένα κόμμα στο 17%, 17,8%, δεν ευθύνεται αυτός για όλα τα μύρια κακά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μύρια κακά του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν πριν το 32% ξεκίνησαν, έτσι, και ξεκίνησαν και η κατάρρευση με όλα αυτά τα οποία γινόταν στα κανάλια. Εγώ το είπα ευθαρσώς, δεν μπορεί να βγαίνετε στα κανάλια και να μην λογοδοτείτε το τι λέτε, όταν ξέρουμε ότι 8 μονάδες έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από δηλώσεις συγκεκριμένου στελέχους, προεκλογικά, το γνωρίζετε και όλοι το γνωρίζουμε. Όλοι καταλαβαίνουν ποιον εννοείται. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν συνεχώς. Και δεν μπορεί, μας ενοχλεί αφάνταστα εμάς τους Σιριζέους, για να το πούμε έτσι, το ότι κεντρικά κανάλια πάλι εξακολουθούν. Τι τους καλούν αυτούς που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ αναρωτιέμαι. Να πούνε τι. Αφού δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ? Άσε αυτοί που μείνανε. Αυτοί που φύγανε, γιατί είναι κάθε μέρα πάλι στα κανάλια και μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ? Μισό λεπτά, κύριε Καλλιώτη. Γιατί ακούσαμε και τον Στέφανο τον Κασελάκη, ναι, να λέει την αιχμή ότι εγώ βγαίνω, λιώνω τα παπούτσια και βλέπω στελέχη του κόμματος και βγαίνουν και αυτοί έχει... και κοντένουν το κόμμα. Αυτός δεν είπε για στελέχη εκτός κόμματος. Εκ των έσω και ψηλά, που εγώ δεν την έχω. Δεν ξέρω, ναι, ούτε τι γίνεται στην κάποιος είχε κατά νου. Προφανώς. Προφανώς. Και υποθέτω. Και με το δάχτυλο, δεν είπε. Υποθέτω ότι μιλάει για αυτούς οι οποίοι έθεσαν τον Στέφανο στην κατάσταση του φάουλ, επειδή έστειλε το ερωτηματολόγιο. Εγώ το υπέγραψα το ερωτηματολόγιο, γιατί τίποτα φοβερά πράγματα. Γιατί τίποτα φοβερά. Γιατί τόση αναστάτωση για το ερωτηματολόγιο? Δεν ξέρω, περιμένω να μας πούνε. Ήταν εφηβιαστικό, ομολογούμενος? Όχι, δεν ήταν. Εντάξει, γιατί ο Στέφανος με αυτό βγήκε. Uh-huh. Ότι θα ρωτάω και θα είμαι αδιαμεσολάβητα μεταξύ των μελών. Αυτή την εντολή είχε από τα ήταν μέλη. Τόσο κακό πια που άνοιξε αυτή την ατζέντα? Δεν ξέρω, εγώ το διάβασα, δεν μου φάνηκε καλό. Πώς προτάσεις στο ερωτηματολόγιο, δηλαδή? Αν νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αν νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει μορφή, τι θέλετε να κάνει ο πρόεδρος και τι προτείνετε, αυτά που προτείνουμε όλες τις οργανώσεις μας. Και ήταν εσωκομματικό. Δεν ήταν ούτε στον τύπο να βγει, ούτε να κάνουμε γκάλουπ. Mm-hmm. Τώρα, στο διατάφτα, κυρία Καλουδιώτη, ευρωεκλογές έρχονται τον Ιούνιο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει τρίτο κόμμα και στην κάλπη, δεν σηματοδοτεί κάτι αυτό? Όχι. Για τον Στέφανο Κασελάκη? Όχι, γιατί η κατιούσα του ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει πιο πολύ πριν και νομίζω ότι εμείς αυτή τη στιγμή, αν θα παίξουμε σε ελάχιστα. Mm. Θα προσπαθήσουμε να μην παίξουμε σε αυτό το ελάχιστα. Εγώ, ας πούμε, διατίθεμαι, όχι να είμαι υποψήφιο, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα πράγματα, να λιώσω κι εγώ τα παπούτσια μου όμως, για να είναι σε επίπεδο Κρήτης ή όπου μπορώ ή με τάξουν, ακόμα και στην Ήπειρο λόγω Τζαβέλαινας, να πάω, θα μάθω και την... Ταξιδάκι θέλετε, κύριε δασκάλα μας. Όχι, αλλά μπορώ να πάω στην περιοχή μου, στο Αγρίνιο, που είναι κοντά. Να λιώσω τα παπούτσια μου για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν όλα τα στελέχη αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ άκουσα η κυρία Νοτοπούλου έλεγε: κοντεύουμε να φτάσουμε κοντά στο κουκουέ και την ελληνική λύση, έτσι δεν είναι? Εντάξει τώρα, πού θέλει να το φτάσει ο καθένας και πώς θέλει να κάνει την κριτική του είναι λάθος. Εγώ νομίζω τέτοια στελέχη θα πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή και να λιώσουν παπούτσια πραγματικά. Αρκετά. Αρκετά. Αυτό τους είπε η βάση. Αρκετά. Και εμείς πρέπει να εμπνεύσουμε τον κόσμο που δεν πήγε να ψηφίσει. Γιατί υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει, απογοητευμένος. Χαρτιά παίζεται, κυρία Καλουδιώτη? Δυστυχώς δεν ξέρω, ούτε ξέρει. Εγώ επιμένω, πρέπει να πείτε στον πρόεδρο να σας μάθει ποκεράκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα μείνετε εδώ μαζί μας ένα λεπτό? Ναι. Λοιπόν, 28 του Φλεβάρη σήμερα. Είναι μια τραγική μέρα για τη χώρα, το ξέρουμε όλοι. Ίσως έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε και την ομιλία μας, γιατί εγώ ζορίστηκα και στην πορεία το πρωί και από αυτό που έβλεπα στα όσα κανάλια παίξανε τι παίξανε, αλλά κυρίως από τη μαμά η οποία μας έχει καθυλώσει όλους, λοιπόν, με τον τρόπο της. Έχουμε περάσει σήμερα το 1.000.000 υπογραφές. Πριν από λίγο φτάσαμε. 1.013.000. Κοίτα τώρα, 1.000.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι στον καναπέ και δεν είναι τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση και δεν είναι οι γέροι που δεν έχουν πρόσβαση. Mm. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το πράγμα είναι που με κρατάει όρθια στην πολιτική εμένα προσωπικά. Και η αντίδραση του κόσμου. Και οι άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται και βάζουν τη φωνή τους και την ψυχή τους και δίνουν φωνή στους 57 που δεν είναι εδώ.